Προφανώς είναι με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιχειρηματίες. Α, είναι ο κ. Καφούνης, δεν είναι. Α, ο κύριος, ναι. Ο κ. Καφούνης είναι ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου, μάλιστα, ο οποίος τον... Μάλιστα. Το συνοδεύει και συνοδεύει. Τουλάχιστον του δείχνει τις ζημιές. Αν μπορούμε να πλησιάσουμε το μικρόφωνο, Αδαμαντία, να ακούσουμε το διάλογο. Ένα ιστορικό κατάστημα το διαλύσαμε. Ήσασταν μέσα. Βεβαίως. Για το πόσο θήκαμε, ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός ξέρει. Δηλαδή το μπαμπαμπαμπαμπα που γινότανε ήταν ασύλληπτο. Βόμβες λες και πέφτανε παντού. Τραγικό. Λυπάμαι πραγματικά για αυτό το οποίο έγινε. Θα βοηθήσεις. Δεν θα ξαναγίνει. Και έπρεπε το βράδυ να κοιμηθεί μέσα. Εννοείται, τι να κοιμηθώ. Όλοι είμαστε. Ούτε και ξέρω, μου είπε ο Κρυσταλλάς ότι επειδή είναι σε μαζί δεν είναι στάνταρ και αλεξίσφαιρα και δεν ξέρω τι. Ναι, και λοιπόν. Πώς θα δουλέψει το μαγαζί τώρα. Πώς θα δουλέψει. Όχι μόνο τέτοια εποχή. Και όλα αυτά στο πιο σημαντικό εμπορικό δρόμο. Ακριβώς. Ναι, που υποτίθεται ότι πληρώνουμε τα όλα όσα για να έχουμε. Πού είναι η αστυνομία. Και γύρισε η αστυνομία και τους είπα. Ο λαός σε περιμένει σαν το Μεσσία. Θέλουμε ασφάλεια, ηρεμία, ησυχία. Φτάνει πια. Τέλος. Δεν αντέχουμε άλλο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης είναι μόνος. Δεν έχει άλλους δίπλα του. Ούτε βουλευτές, ούτε υποψήφοι, δήμαρχοι, ούτε... Και αυτό είναι το καλύτερο και πει και προειδοποιείται κιόλας τουλάχιστον. Αλλά φαίνεται ότι στα θέματα ασφάλειας ότι ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά δείχνει μια άμεση, έτσι, πώς να σου πω, πηγαίνει σε αυτά τα σημεία για να δείξει ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα ασφάλειας. Είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη και η φράση του «Δεν θα ξαναγίνει» που είπε στην κυρία που έχει το κατάστημα, νομίζω ότι δείχνει και μια απόφαση δική του τουλάχιστον, το πώς θα το υλοποιήσει, να το δούμε και να φανεί ότι θα πάρει τα μέτρα που χρειάζονται. Και είδες επισήμανε και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι είναι από τους πιο κεντρικούς δρόμους που έχουμε. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Βεβαίως, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, Αδαμαντία, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Εμείς, παιδιά, να κρατήσουμε την εικόνα, αλλά να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Μπροστά σε μια άλλη σπασμένη τζαμαρία είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, κρατάμε την εικόνα, να δούμε την ώρα, αν του είναι η ώρα ακριβώς 9, για να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.